Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σε Plus Plus τώρα. Σε αυτό το τώρα θα μάθουμε να βάζουμε μέσα στο πρόγραμμά μας κάποια υποπρογράμματα. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα πολλές φορές, να μην το γράφουμε συνέχεια, απλά να το κάνουμε μία φορά και μετά να καλούμε το υποπρόγραμμά μας. Για αρχή πρέπει να δηλώσουμε το υποπρόγραμμα. Οπότε γράφουμε VOID, το όνομα του υποπρογράμματος, εγώ θα γράψω IP1 και μέσα στην παρένθεση int και ερωτηματικό. Έτσι έχουμε δηλώσει το υποπρόγραμμά μας. Μετά πηγαίνουμε κάτω από το κύριο πρόγραμμα που είναι το int main και γράφουμε void ip1 int και χρησιμοποιούμε μία μεταβλητή. Όποια θέλουμε εμείς. Εγώ βάζω το α. Μετά βάζουμε τα άγκιστρα και τα ανοίγουμε. Για αρχή αντιγράφουμε αυτήν την εντολή using namespace std. Όπως είπα, είναι υποπρόγραμμα, οπότε είναι σαν το κύριο πρόγραμμα. Οπότε ό,τι κάνουμε εδώ πέρα που δηλώνουμε κάποιες σταθερές πρέπει να τις κάνουμε και εδώ πέρα. Ακριβώς από κάτω γράφουμε τι θέλουμε να κάνει. Θα εμφανίζει σε μένα την ηλικία. Οπότε your age is alpha and line και τελειώνει εδώ πέρα. Ερχόμαστε στο κύριο πρόγραμμά μας και κάνουμε ό,τι κάναμε και στα προηγούμενα προγράμματα. Δηλώνουμε μια μεταβλητή. Ρωτάμε από το χρήστη να μας πει την ηλικία του και την αποθηκεύουμε στη β. Και τώρα, πώς καλούμε το υποπρόγραμμά μας. Εγώ το έχω ονομάσει IP1, οπότε γράφουμε IP1, ανοίγουμε παρένθεση και μέσα γράφουμε τι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ θέλω να πάρει το β σαν μεταβλητή και κλείνουμε την παρένθεση. Πατάμε execute, compile and run και μου λέει, tell me your age. Ας πούμε ότι είναι 22. Μου βγάζει. Έρχεται εδώ πέρα. Παίρνει σαν δεδομένο το β. Πάει κάτω στο IP1, τρέχει και βγάζει αυτό που λέει το IP1. Οπότε μου λέει your age is 22. Να σας δείξω από κάτω αν το ξαναγράψουμε. Και ας βάλουμε ότι είναι 10. Και μετά 20. Και μετά 30. 100. Όπως βλέπετε, το γράφω καλό το πρόγραμμά μου και δίνω μία μεταβλητή. Δεν είμαι δηλαδή αναγκασμένος να γράψω όλες τις φορές αυτό εδώ πέρα. Το έχω γράψει μία φορά και καλό απλά το υποπρόγραμμά μου. Πατάμε execute, compile and run και όπως βλέπετε με ρωτάει για αρχή, ας πούμε ότι είναι 90 και μου βγάζει 90, μετά 10, 20, 30, 100. Όσες φορές το έχω γράψει, τόσες φορές τρέχει το υποπρόγραμμά μου. Αυτό ήθελα να σας πω, για ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να με ρωτάτε και τα λέμε σε επόμενα tutorials.